Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας, τα πιο βραδινά μας ραντεβού. Δεν το ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη νυχτοπερπατάμε εκεί λίγο μετά τις 11, πάντα με εκλεκτούς καλεσμένους και με μια καλεσμένη απόψε που είχα καιρό να τη δω. Όχι, καιρό δεν είχα να τη δω, την είδα πρόσφατα, αλλά καιρό είχα να τα πούμε εδώ πέρα έτσι τηλεοπτικά, να την απολαύσω εδώ στην εκπομπή. Μάρο, καλώς ήρθες, τι κάνεις? Είσαι καλά? Καταρχάς δεν είσαι μόνη σου να πούμε. Α, ξεράθηκε επιτέλους. Είναι τον άντρα της ζωής μου, κάπου. Λοιπόν, έχει ηρεμήσει λιγάκι. Έχει ξεραθεί εδώ πέρα, τον βλέπετε. Ο Τσίγκα. Λοιπόν, τον έφερε. Τον έφερε η Μάρο και μέχρι να ξεκινήσουμε, παιδιά, την εκπομπή δεν υπάρχει ότι έχει κάνει. Και τώρα προφανώς θα έχει φτύσει εντελώς. Εκτός αν τον έχει εκπαιδεύσει και του λέει τώρα σταμάτα, κάτσε γιατί ξεκινάμε το γύρισμα. Λοιπόν, όχι, μια χαρά τον βλέπω εδώ πέρα. Ωραία. Γεια σου, Τσίγκα, είσαι καλά? Κοίτα, χασμουριέται κιόλα. Μπα, μια χαρά τον βλέπω, ναι, πολύ καλά. Βλέπω τι κάνει? Μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Βρε Μάρο, σε βλέπα προηγουμένως και έλεγα πόσα χρόνια σε ξέρουμε, πότε ήταν το Fame Story 2. Έξι. Έξι χρόνια έχουν περάσει. Unbelievable. Δεν είναι πολλά. Είναι λίγα. Είναι δεν πολλά. Ξέρω, ρε, σου φαίνονται πολλά ή λίγα? Μου φαίνονται πολλά. Το πρωί περισσότερο. Τα ξυπνάω και βλέπω. Αν δεν έχει φω. Καμία σχέση δεν το είπα για αυτό το λόγο και το ξέρει. Απλά είναι για σένα κάτι μακρινό. Το Fame Story, γιατί έτσι μας συστήθηκες, έτσι μέσα από αυτό σε μάθαμε και σε αγαπήσαμε. Ναι, μου φαίνεται ότι σου ήταν μακρινός. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Δεν το πιστεύω πόσα χρόνια είμαι εδώ. Νομίζω ότι ήρθα, και πολλές φορές νομίζω ότι ήρθα εχθές, αλλά έχουν περάσει 6 χρόνια. Μάλλον, θυμίσαι μου, είχες έρθει στην Ελλάδα ειδικά τότε για το Fame Story, δεν ήσουν ήδη εδώ, έτσι? Όχι, είχα έρθει 3 χρόνια πριν το Fame Story και δούλευα με τον Γιώργο Αλκαίο. Και είχες μείνει στην Ελλάδα, είχες ξαναφύγει? Είχα κάτσει 3 μήνες. Το θυμάμαι για τον Αλκαίο, μου το έχεις ξαναπεί, αλλά νόμιζα ότι ήρθες ξανά για το παιχνίδι. Όχι ήρθα ξανά μόνο για το παιχνίδι. Α, okay. Δεν θα γυρνούσα. Ναι. Ήσουν λοιπόν Καναδά τότε. Ήμουνα Καναδά. Μάλιστα. Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή... Και μετά έμεινα. Quite, αυτό που θα έλεγε εσύ, quite a trip, έτσι. Δηλαδή... Ήμουνα τυχερή, because. Μέσα στην ατυχία. Γιατί ατυχία? Κοίτα, δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος να σε γνωρίσει ο κόσμος, θεωρώ. If I knew then what I know now, δεν θα έμπαινα σε Fame Story. Αλλά ήμουν τυχερή γιατί έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα μέσα από το Fame Story. Είπες μια πολύ ωραία τάκα, την οποία θέλω να την αναλύσουμε. Το κρατάω αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερη Μάρο Λίτρα.